Χρειαζόμαστε να διακόψουμε το βίντεο γιατί ο κύριος Κουβέλης κάνει δηλώσεις τώρα. ...πράξεων και διαταγμάτων τα οποία αφορούν σε πολιτικές πράξεις ουσίες που έχουν σχέση με πάρα πολλά ζητήματα. Με ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από μια κυβέρνηση η οποία θα προέλθει από τις προσεχείς εκλογές. Στη βάση αυτή ζήτησα να εφαρμοστεί το άρθρο 37 του Συντάγματος προκειμένου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επιλέξει έναν εκ των τριών δικαστικών λειτουργών των τριών αντιστοίχων ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπηρετώντας ακριβώς την πολιτική ουδετερότητα που πρέπει να έχει αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν έκανα καμία πρόταση αναφορικά με ονόματα υπουργών. Το μόνο που ζήτησα και συμφώνησα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι το υπουργικό σχήμα θα πρέπει να είναι το κατά δυνατόν μικρότερο, δηλαδή ένας υπουργός για κάθε υπουργείο και σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί σε κάποιο υπουργείο υφυπουργός και το επιβάλλουν οι ανάγκες, να υπάρξει και τέτοιος, αλλά μικρό υπουργικό σχήμα, με το δεδομένο ότι αυτή η κυβέρνηση την μόνη αρμοδιότητα που έχει είναι να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω κατά πάσα βεβαιότητα, θα γίνουν στις 17 Ιουνίου. Η Δημοκρατική Αριστερά, και πάλι από υπεύθυνη θέση, ζήτησε να εξασφαλίζεται αυτή η πολιτική ουδετερότητα της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Γι' αυτό και υποστήριξα την άποψη η οποία έγινε και αποδεκτή, ότι δεν πρέπει να υπάρχει στη θέση του Πρωθυπουργού πρόσωπο που θα προσδιορίζεται με πολιτικά, πολύ δε περισσότερο με κομματικά χαρακτηριστικά. Η Δημοκρατική Αριστερά είναι έτοιμη, έτοιμη από καιρό. Με παρατεταγμένες τις δυνάμεις μας, με αισιοδοξία, με πίστη, πορευόμαστε προς τις εκλογές του Ιουνίου. Και απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό, του ζητώ την δύναμη που μας έδωσαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου να την πολλαπλασιάσουν. Έχουμε αποδείξει ότι αυτή την δύναμη που μας έδωσε ο ελληνικός λαός την κάναμε δύναμη συνέπειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας και της κοινωνίας. Από αυτή την υπεύθυνη θέση ζητήσαμε να υπάρξει οικουμενική κυβέρνηση με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, για την αποδέσμευση από το μνημόνιο, για την συνεχή και συστηματική παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, η οποία σήμερα δέχεται εξαιρετικά μεγάλα βάρη. Απευθυνόμενος και πάλι στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, του ζητώ να δώσουν πολλαπλάσια δύναμη στη Δημοκρατική Αριστερά, για να μπορέσουμε καταλυτικά να δώσουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κυβέρνηση η οποία θα υπηρετεί την έξοδο από την αδιέξοδα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, την απαγκίστρωση και την αποδέσμευση από τις δυσβάσταχτες ρυθμίσεις της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου. Για να μπορέσει η Δημοκρατική Αριστερά, και θα μπορέσει με την δύναμη του ελληνικού λαού, να λειτουργήσει αποφασιστικά και καταλυτικά, για να μετακινηθεί η πολιτική από την βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται, από τη σημερινή κατάσταση που σήμερα βαρύνει την ελληνική κοινωνία, μια κατάσταση στην οποία μας έφερε η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, να μετακινηθεί η χώρα και η κοινωνία προς μια ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση. Και έχω την βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός την σχέση εμπιστοσύνης που έχει διαμορφώσει με την Δημοκρατική Αριστερά θα την δυναμώσει, θα την ενισχύσει, θα την πολλαπλασιάσει. Σας ευχαριστώ.